Καλησπέρα, παιδιά. Γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκος από Κεφαλονιά, Ολυμπιακάρα. Γεια σου, Νίκο. Την παιδιά, τη χάρηκα πάρα πολύ την ομάδα χθες. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τον αγώνα και πήρα να πω τώρα είμαι για δουλειά εδώ πέρα σεζόν. Δεν προλαβαίνω πάντα να βλέπω την εκπομπή, βλέπουμε και βράδια. Χάρηκα πολύ για αυτό που είχε πει Τάκη. Αυτός ο Λάζαρος είναι Ολυμπιακάρα και φαίνεται. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, βέβαια. Έλεπα τον άνθρωπο, έβαζε γκολ και αγαλίαζε η ψυχή του. Παιδιά, το χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ και με, εντάξει, άσχετο με το ευρωπαϊκό του στίβου. Πήρε η Ελλάδα μας μετάλλια. Είμαστε σε πολύ καλή φάση σαν ομάδα. Για τις μεταγραφές, να πω ήθελα κάτι. Έρχεται το οχτάρι, όπως μας είπε Στάκη, το πιστεύω είναι αναγκαίο. Γνώμη μου, αν θέλετε προσωπική, πρέπει η διοίκηση να εστιάσει σε παίχτες δυναμικού όπως ο Παπουτσέλης, ο Κασναφέρης, γιατί χωρίς αυτούς πρωτάθλημα δεν παίρνουμε. Μπράβο. Αν το ξέρετε. Έτσι. Χωρίς αυτούς. Δεν πω ο μαλάκας είναι που γελάς. Κάτσε. Μην στην γράμμη να μας πεις πόσο μαλάκας είσαι. Περίμενε. Πόσο μαλάκας είσαι που πλήρωνε τόση ώρα. Μην να σε χρεώσουμε κι άλλο. Περίμενε. Βλάκα. Περίμενε. Αυτό το. Ήθελε σε αυτό το κομμένο διαιτητή. Το διαιτητή που έδωσε ο πέναλτι έξω από τη γραμμή με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τη Λαμία. Άκου τώρα. Και του στέλνει. Άκου, ηλίθεια. Αυτό του έχει κάνει Ολυμπιακό. Σε έχει κάνει βλάκα, σε έχει κάνει χαζό, σε έχει κάνει πουσταρά μεγάλο. Γιατί ένα πούστη μπορεί να πει καλά λόγια για Ολυμπιακό και μετά να πάει εκεί που θέλει. Μόνο αν έχει πούστηκε καρδιά, πούστηκε ψυχή και πούστηκε κόλλο. Και κολοτούμπα. Έτσι. Κολοτούμπα. Μόνο εσύ μπορεί να τα πει αυτά. Και γέλαγε. Γιατί θα έπρεπε να πει είμαι ΑΕΚ, πήρατε τον αγώνα με τη διαιτησία. Ναι. Καταλαβες. Όχι, να το πες. Είσαι μια κολοτρυπίδα του κερατά. Άκου τώρα σου πω. Είσαι και εσύ και η οικογένειά σου. Και έλα να με βρει γιατί στο παγό. Όχι. Όχι, το είπα. Ναι. Άσε μα, το πω. Είσαι απλά μπουμπούνας. Που είπες, τη μεγαλύτερη μαλακία μπορούσε να υπάρξει, την έχεις πληρώσει και γέλαγες και με το χάλι σου. Να ξέρεις τι είσαι. Άκουσε κάτι. Δηλαδή, να ξέρεις τι είσαι. Πάμε στο επόμενο. Ένα λεπτό. Ακούσε κάτι. Εδώ υπάρχουν κάποια όρια. Αν δεχόμαστε πολλά. Σε πόσοι δεν μπορούμε να ανοιχτούμε τέτοια έτσι, αυτά που κάνετε. Δηλαδή, μπορεί να βρει ο άλλος και να μην τρέξει τίποτα. Που είπα, δεν σας άρεσε. Σε λαμπούς έτσι εξηγείται κάποιος. Θα του πει σε παρακαλώ, βάζει στο διάλογο. Εσύ. Θα του πει για όλο το σόι. Και στο είπα, εγώ που το έχω πει παντού. Έτσι. Και γι' αυτό σου λέω να μην με ξεχάσει, ότι το είπε και να με βρει. Ναι, θα σε βρει. Αλλά μόνο στο σόι. Ναι, σιγά μην σε βρει.